Είναι γεγονός ότι υπήρξαν δύο αποφάσεις το 2014 του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου και επιδικάστηκε επίδομα 176 ευρώ σε 414 εργαζόμενους του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Ήταν περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δεν είναι πολλά. Και μάλιστα σε εποχές μνημονίων, το 2014 σκληρές εποχές. Όμως στη συνέχεια η διοίκηση του ΕΛΓΟ άσκησε έφεση στο πρωτοδικείο και κρίθηκε ότι ο οργανισμός δεν ήταν υποχρεωμένος στην καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος. Έτσι άνοιξε το δικαίωμα του οργανισμού να ζητήσει την επιστροφή των ποσών αυτών από το 2014, που βεβαίως είχε καταβάλει σε εκτέλεση πρωτόδικων αποφάσεων, δηλαδή νόμιμα. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν να μην αναζητηθεί η επιστροφή των ποσών, γιατί βεβαίως από τότε ο μισθός έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 30% την τελευταία δεκαετία και μειώση μισθών και κατάργηση 13ου μισθού. Έκαναν και κινητοποιήσεις και οι διοικήσεις και οι υπουργοί που πέρασαν εξέφρασαν κατανόηση να δώσουν μια λύση σε αυτό το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων. Ωστόσο, το 2020, ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση, επιδιώκοντας να δημιουργήσει νομική υποχρέωση και οι εργαζόμενοι να καταβάλουν το ποσό αν και δεν περισσεύει σε κανένα, αν και ο ίδιος είχε υποσχεθεί ότι δεν θα το έκανε. Η συγκεκριμένη λοιπόν διάταξη, αν εφαρμοστεί τον Ιούλιο του 2022, οι 414 εργαζόμενοι θα δουν μια νέα μείωση επιπλέον γύρω στο 10 με 15% του μισθού τους. Αν δούμε και τις καταστάσεις σήμερα, το κύμα ακρίβειας, οι συνέπειες και από τον Ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και τον πληθωρισμό να βρίσκεται πάνω από 10%, οποιαδήποτε μείωση επιπλέον μισθού θα είναι ζήτημα επιβίωσης. Ήδη κόβουν από το μισθό τους, κόβουν από τις ανάγκες τους. Έχουν προτείνει οι εργαζόμενοι συγκεκριμένες προτάσεις να δοθεί άμεσα μία νομοθετική λύση και να απαλλαγούν από την επιστροφή αυτών των χρηματικών ποσών και μάλιστα τη στιγμή που δεν προκαλεί επιβάρηση στον κρατικό προϋπολογισμό γιατί είναι από ιδία έσοδα του οργανισμού. Τι σας ζητάμε και με αυτή τελειώνουμε. Να προχωρήσετε σε συγκεκριμένα μέτρα που έχουν προταθεί, που να προβλέπει ότι τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν πρωτοδίκως δεν αναζητούνται. Σας ευχαριστώ. Ναι, κύριε Υπουργέ, για 3 λεπτά. Έχει το λόγο. Μικρόφωνο έχεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ισχύουν αυτά που ανέφερε η κυρία συνάδελφος στην ερώτησή μου. Της όλα όμως ισχύουν και ορισμένα άλλα πράγματα. Ορισμένα επιπλέον. Τι ισχύει? Ισχύουν τα εξής. Το εφετείο έκρινε ότι η παροχή αυτή δεν συνιστά ευθεία και γενική αύξηση των αποδοχών όλων των υπαλλήλων, την οποία λαμβάνουν με μόνη την προϋπόθεση της υπαγωγής αυτών στο ενιαίο μισθολόγιο του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, αλλά παρέχεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και σύμφωνα λοιπόν με τις εφετειακές αποφάσεις 8902 του 18 και 8904 του 18, κρίθηκε πως ο οργανισμός δεν υποχρεούνταν στην καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος. Το εφετείο προέκυψε διότι ο οργανισμός προσέφυγε σε δεύτερο βαθμό. Αυτά είναι σε γνώση του Υπουργείου αυτή τη στιγμή. Άρα, έχουμε μία απόφαση εφετείου, η οποία είναι σεβαστή και αποδοχτή από την δημόσια διοίκηση και από το Υπουργείο και από τη διοίκηση του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Είχε όντως καταβάλει η διοίκηση του οργανισμού το επίδομα, το οποίο
πρωτόδικα είχε δώσει το δικαστήριο. Σε δεύτερο βαθμό όμως λέει ότι δεν τον δικαιούταν. Και η απόφαση έλεγε ότι έπρεπε τα χρήματα αυτά να επιστραφούν πίσω στο ελληνικό δημόσιο. Αυτό έχει συμβεί. Άρα είμαστε λοιπόν στην περίσταση όπου θα πρέπει οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις, να επιστρέψουν τα χρήματα. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Σε γνώση μας, δεν ξέρω αν ξέρετε εσείς, εάν υπάρχει μία δίκη που εκκρεμεί σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Και όταν λέω σε γνώση μας, εννοώ των υπηρεσιών του Υπουργείου και βέβαια και του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Άρα είμαστε σε αυτό το σημείο. Τα χρήματα δόθηκαν, η απόφαση έχει ληφθεί κατ' εμάς, είναι τελεσίδικη, ότι δεν έπρεπε να δοθούν, άρα πρέπει τα χρήματα να επιστραφούν πίσω. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, θέλω να θυμίσω τα εξής. Πρώτον, νόμιμα το έλαβαν το επίδομα. Με δύο αποφάσεις του Ειρηνιδικίου. Και σαφώς έγραφε άμεσα να είναι καταβληταίο. Και δόθηκε εφάπαξ. Ήταν περίπου 3.000 κατά μέσον όρο ανά εργαζόμενο. Αυτό έγινε πριν από 8 χρόνια. Μην περιμένετε ότι αυτά τα χρήματα αποταμιεύτηκαν. Γιατί από το 2012 μέχρι σήμερα οι εργαζόμενοι έχουν περάσει από 1.000 κύματα. Ο μισθός έχει μειωθεί στην κυριολεξία, δεν φτάνει και το ξέρετε κι εσείς. Δεύτερον, άρα αποταμιεύσεις δεν υπάρχουν για να δοθούν. Ούτε να κόψουμε με δόσεις. Εντάξει, δεν περισσεύει τίποτε. Ξέρουμε καλά όλοι μας ότι κόβουν από βασικές ανάγκες. Δεύτερον, η έφεση του μονομελούς το 2018 έλεγε, έτσι όπως τα είπατε, κακώς δόθηκε το επίδομα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ούτε μπορεί να ερμηνευτεί ότι πρέπει να επιστραφεί υποχρεωτικά. Και σας το λέω γιατί. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις παρόμοιες και σε άλλους οργανισμούς. Εντάξει. Δεν θέλω να τους αναφέρω. Και τέτοιες αποφάσεις δεν οδήγησαν, ούτε ερμηνεύτηκαν σε επιστροφή. Και σας το λέω γιατί και εσείς έχετε δεκαετή πείρα κοινοβουλευτικής εμπειρίας. Τα ξέρετε. Συνεπώς, με αυτή την έννοια, δεν μπορεί να ερμηνευτεί ότι υπάρχει σύγκρουση εξουσιών. Αυτό είναι αλόφη άρνησης και εμείς το χαρακτηρίζουμε ότι είναι προκλητικά απαράδεκτο σε μια τέτοια περίοδο που το τσουνάμι της ακρίβειας δεν έχει τέλος. Τα τιμολόγια ενέργειας είναι αδύνατο να πληρωθούν από μια τέτοια αντιλαϊκή πολιτική απελευθέρωσης ενέργειας, χρηματιστηρίου ρήπων κλπ, που συνεχώς αυξάνονται και ό,τι επιδοτήσεις έδωσε η κυβέρνηση έχουν εξανεμιστεί. Δεν μπορούν να πληρωθούν και αφορούν μισθωτούς. Πόσο δηλαδή άνεργους. Συνεπώς, για τέτοια ώρα, τέτοια λόγια για επιστροφή είναι απαράδεκτοι, δείχνουν ταξική πολιτική. Γιατί δισεκατομμύρια δίνονται από κοινωνικά προγράμματα σε επιχειρηματικούς ομίλους και από το Ταμείο Ανάκαμψης ήδη έχουν μοιραστεί. Με τροπολογία λοιπόν θα μπορούσε να περάσει και να λυθεί το ζήτημα τη στιγμή που υπάρχουν προτάσεις συγκεκριμένες, τις έχετε στα συρτάρια σας, μπορείτε να τα κάνετε χρήση. Υπάρχουν λοιπόν λύσεις νόμιμες. Τις προτείνανε και οι εργαζόμενοι, εγώ τα καταθέτω και στα πρακτικά που δείχνουν ότι εάν θέλετε, μπορείτε. Μην προχωρήσετε να ανταρπάζετε από μισθωτούς που δεν τα έχουν και μιλάμε και για ποσά. Πολύ, το 1,5 εκατομμύριο τη στιγμή που μέσα από τον προϋπολογισμό έχετε δώσει
εκατοντάδες εκατομμύρια φοροαπαλλαγές στους επιχειρηματίες. Εμείς σας καλούμε να το κάνετε πράξη. Οι μισθωτοί δεν θα μείνουν οι εργαζόμενοι του ΕΛΓΟ με σταυρωμένα τα χέρια. Να το ξέρετε και εμείς θα είμαστε μαζί τους. Και εμείς τους καλούμε, όχι μόνο τους εργαζόμενους του ΕΛΓΟ, αλλά όλους τους εργαζόμενους, όταν πηγαίνουν και στην κάλπη, αυτά να τα θυμούνται. Ευχαριστώ. Κύριε Στίγιο, έχετε να προσθέσετε κάτι? Ευχαριστώ, ναι. Λίγο να κάνω μία συνολική επισκόπηση, τι έχει συμβεί. Είχαμε, λοιπόν, την πρωτόδικη την απόφαση το 2014, είχαμε την απόφαση του εφετείου το 2018. Από το 2018 εκκρεμούσε τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Τα χρήματα είχαν καταβληθεί, καταβλήθηκαν το 2014. Άρα από το 2018 και μετά έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Και βρισκόμαστε στη συνέχεια στο εξής. Ότι είπαμε η απόφαση πρέπει να είναι σεβαστή. Δεν ξέρουμε κάποια άλλη απόφαση αυτή τη στιγμή. Στο τι έπραξε η διοίκηση από εκεί και στο εξής για να διευκολύνουν τους εργαζόμενους. Ήρθε λοιπόν η διοίκηση, ο νομοθέτης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον 2020 και προχώρησε σε μια νομοθετική ρύθμιση στο νόμο 47-11 του 20, στο άρθρο 6, παράγραφος 5, όπου διευκόλυνε τους εργαζόμενους το να επιστρέψουν τα χρήματα που οφείλουν να επιστρέψουν στο ελληνικό δημόσιο. Πώς είναι αυτή η διευκόλυνση? Καταρχήν, να επιστραφούν άτοκα. Δεύτερον, σε 120 δόσεις. Και από πότε ξεκινά αυτή η καταβολή των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί? Δίνει μία περίοδο χάριτος 2 χρόνων. Τον Ιούλιο του 20 έγινε η νομοθετική ρύθμιση, άρα τον Ιούλιο του 22 ξεκινά από εδώ και στο εξής αυτή να χρειαστεί και οι εργαζόμενοι να καταβάλουν τα χρήματα. Θυμίζω πάλι ότι είναι 120 δόσεις, άρα μιλούμε για τα επόμενα 10 χρόνια. Σε μηνιαίες δόσεις, για να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο και να διευκολυθούν οι εργαζόμενοι. Τώρα, σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα, με το κόστος ζωής, πρόσφατες είναι οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την κάλυψη στην αύξηση του ρεύματος, που φτάνει μέχρι και το 50, στα αγροτικά μάλιστα φτάνει μέχρι και το 80 σε ορισμένες περιπτώσεις και το 90%. Κάτι παραπάνω δεν μπορώ να προσθέσω την ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ.